Δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο των ταχυδρομείων ταχυμεταφορών, όπως και το σύνολο των εργαζομένων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζεται με μια σειρά καταστάσεις που προκύπτουν από αντεργατικά αντιλαϊκά νομοσχέδια. Η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες είναι αυτές που συνεννούν στην ψήφιση των νομοσχεδίων και στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθετούν ακολουθώντας ευρωπαϊκές οδηγίες για την ικανοποίηση του ΠΟΚ, του μεγάλου κεφαλαίου, το χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, το οποίο είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Τόσο οι εργαζόμενοι στα ελληνικά ταχυδρομεία, όσο και στις ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών, βιώνουν τις συνέπειες της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς. Στο όνομα της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας των ΕΛΤΑ, οι κατά καιρούς διοικήσεις έχουν φέρει εφελούσες αποχωρήσεις, στην πραγματικότητα απολύσεις 2.000 μόνιμων υπαλλήλων, το 35% του προσωπικού από το 2020, το κλείσιμο εκατοντάδων υποκαταστημάτων, την εντατικοποίηση και τις περικοπές σε μισθούς και τα δικαιώματα για τους εργαζομένους, την επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, κερδισμένες βγαίνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου που συγκεντρώνουν ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο της απελευθερωμένης αγοράς την ίδια ώρα που έχουν στρωμένο το έδαφος για το ξεζούμενο των εργαζομένων. Στο πλαίσιο της γενικότερης επίθεσης που δεχόμαστε εμείς οι εργαζομένοι, όλες οι κυβερνήσεις πήραν μαζί με όλα τα άλλα και μέτρα για την επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, χωρίς κατοχυρωμένα δικαιώματα. Η ενοικιαζόμενη εργασία έχει γίνει καθεστώ στον κλάδο. Μέσω τρίτων εταιριών δουλεμπορικών, η εκάστοτε επιχείρηση και βασικά οι μεγάλες και ενερχόμενες εταιρείες του κλάδου, ΕΛΤΑ, ΕΛΤΑ, Courier, ACS, Spindex, Scrooge, Last Mile, απαλλάσσονται από μια σειρά υποχρεώσεων τους απέναντι στους εργαζόμενους, τους οποίους με θράσος δεν αναγνωρίζουν. Δεν δίνουν αποζημίωση απολύσεων, άδεια, ασθενεία και ούτω καθεξής και πολλά άλλα. Στους εργαζόμενους αυτούς δεν δίνονται οι κανονικές τους άδειες, όπως αυτές οφείλονται να δοθούν, και να ξεκουραστούν και σε πολλές περιπτώσεις δεν τους πληρώνονται οι υπερορίες. Με κατά κύριο λόγο μηνιαίες συμβάσεις βρισκόμαστε σε καθεστώς ομοιρίας, το οποίο αξιοποιεί η εργοδοσία ως μέσο εκφοβισμού και εντατικοποίησης. Η περίοδο που συζητάμε σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα Χριστούγεννα και την περιβόητη Black Friday στα τέλη Νοέμβρη, είναι μια περίοδος φωτιά για τον κλάδο, με την εντατικοποίηση να χτυπάει κόκκινο. Εργαζόμενοι στα κέντρα διαλογής, κούρεν με μηχανάκια, με βαν, εργαζόμενοι στην εξυπηρέτηση, ένιωσαν στην κυριολεξία στο πετσί τους τα κέρδη των επιχειρηματιών. Υπερορίες και δουλειά σε φρενερείς ρυθμούς. Δουλειά την Κυριακή, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να αρρωστήσουν καν, καθώς θα μπουκάσει η δουλειά, ζητώντας άλλη μια φορά να βάλουμε πλάτη για να βγει η δουλειά. Και όλα αυτά κάτω από το φόβο της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας που αναγκάζει τους εργαζόμενους να υποκύπτουν σε όλα τα παραπάνω. Πρόκειται για μια κατάσταση που επιβαρώνει την υγεία μας, τα μυοσκελετικά προβλήματα. Είναι κανονικότητα για όλους μας, όπως και τα εργατικά ατυχήματα, εξαιτίας της έλλειψης μέτρων προστασίας και της εντατικοποίησης. Τα μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια αποτελούν κόστος για τις εργοδοσίες. Αποδεικνύεται πως η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, για την οποία οι εργαζόμενοι καλούνται συνεχώς να βάλουν πλάτη, οι εργαζομένοι είναι ασυμβίβαστοι με την καλυτέρευση των όρων εργασίας, δικαιωμάτων και μισθών. Όσο αυξάνει η δουλειά και τα κέρδη τους, τόσο ταχύνονται τα δικαιώματά μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου έχουν γεμίσει με συμβασιούχους, ενοικιαζόμενους, κακοπληρωμένους και χωρίς δικαιώματα εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι ξέρουμε καλά πως δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από τους εργοδότες και τις κυβερνήσεις τους. Όσο μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια μας και μένουν το κεφάλι, τόσο θα δυσχεραίνει η ζωή μας. Και η αλήθεια είναι πως έχουμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Έχουμε όμως ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας, το κλαδικό σωματείο ΣΕΤΑ, που φέτος έκλεισε 10 χρόνια από την ίδρυσή του και μέσα από πολλές δυσκολίες καταφέραμε φέτος να αυξήσουμε κατά 50% τη συμμετοχή στις πρόσφατες αρχιερεσίες. Η μαζικότητα και η κατεύθυνση της πάλης μας είναι η δύναμή μας. Όσο δυναμώνει το σωματείο μας, τόσο μεγαλώνει και η ικανότητά του να διεκδικεί αυτά που πραγματικά μας αξίζουν. Να στηρίζει τον κάθε συνάδελφο στον χώρο δουλειάς. Οι πάλι μας για αυξήσεις στους μισθούς, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για βαρέα ανθυγιεινά, για μέτρα προστασίας, για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για το ασφαλιστικό,
για 7ωρο πενθήμερο για την επερασπίση της κυριακάτικης αρχίας για την βελτίωση των όρων ζωής μας συνολικά, είναι πάλι που δεν μπορεί να στρέφεται απέναντι μόνο στο μεμονωμένο εργοδότη, αλλά και απέναντι στα στηρίγματά του, την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση.